Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση συγκεκριμένου άρθρου σε βάρος αλλοδαπού υπηκόου Ηνωμένου Βασιλείου ηλικίας 31 ετών κατόπιν καταγγελίας ημεδαπού 64 ετών. Ο δράστης στις αρχές Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ηλεκτρονικού ψαρέματος phishing, έπεισε τον 64χρονο να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, με αποτέλεσμα να καταφέρει να του αφαιρέσει από το τραπεζικό λογαριασμό του το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ. Πιο ειδικά, ο δράστης απέστειλε email στον παθόντα από ψεύτικο λογαριασμό και με το πρόσχημα ότι απενεργοποιήθηκαν προσωρινά οι κάρτες του. Ζήτησε από τον παθόντα να προβεί στη διαδικασία εγγραφής, επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο link και στη συνέχεια, αφού τον έπεισε σχετικά με την νομιμότητα των υποδεικνυόμενων ενεργειών, κατάφερε να του αποσπάσει προσωπικά στοιχεία, δηλαδή όνομα χρήστη, username, κωδικό πρόσβασης, password, e-banking και στοιχεία χρεωστικής κάρτας, τα οποία ο δράστης χρησιμοποίησε με συνέπεια να προβεί σε μεταφορά του χρηματικού ποσού σε εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό. Χρειάζεται να είμαστε ιδιαίτερα καχύποπτοι. Και ιδιαίτερη προσοχή όμως χρειάζεται και σε μια σειρά από άλλες ηλεκτρονικές απάντες που υπάρχουν τώρα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε στην περίπτωση ενός οργανισμού όπου έστειλε, φαίνεται να έστειλε ο ίδιος η διοίκησή του email σε όλα τα μέλη του οργανισμού που τους έλεγε ότι ανοίξτε αυτό τον κατάλογο να δείτε αν είσαι μέσα στα κρούσματα COVID. Είναι και προσπαθούν να είναι και επίκαιροι απατεώνες και να εκμεταλλευτούν τον ψυχισμό αυτής της περίοδου. Και κάποιος βέβαια, αν πατούσε το link εκεί πέρα για να δει αν είναι στη λίστα με το COVID, μεταφέρονταν σε μια άλλη σελίδα όπου τους ζητούσαν προσωπική κωδική, κωδική τάξης net και προσωπικά δεδομένα. Μια άλλη περίπτωση επίσης το τελευταίο διάστημα, είχαμε 2-3 περιπτώσεις, είναι με τις περίφημες κληρονομιές, όπου κάποιοι από το εξωτερικό, κάποιοι δικηγόροι μας λένε ότι έχει πεθάνει κάποιος γνωστός, φίλος, η τελευταία περίπτωση μάλλον έλεγε ότι πέθανε ένας συγγενής σας, ο οποίος είχε και το ίδιο επώνυμο, προσέξτε λίγο, απευθύνονται αυτή η τελευταία απάτη, απευθύνεται προσωπικά στο όνομα κάποιου, δηλαδή Κουτσελίνης, και έλεγε ότι πέθανε ο θείος σας Πιτ Κουτσελίνης. Ο πρόεδρος πάντως της Ένωσης Καταναλωτών Βόλου, κ. Κουτσελίνης, αναφέρθηκε σε αυτή την εξέλιξη και τόνισε ότι οι απάτες έχουν αλλάξει μορφή και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Προανάκριση πάντως για το θέμα που αφορά τη διαδικτυακή απάτη σε βάρος ημεδαπού 64 ετών από αλλοδαπό, ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.